Η ομάδα Διασάτ των μαθητών του Γενικού Λυκείου Γαζίου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος κατάφερε με την κατασκευή ενός δορυφόρου να ξεχωρίσει και να διακριθεί στο διαγωνισμό που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος CANSAT European Competition, που έχει ως στόχο να προσελκύσει νέους επιστήμονες. Ο δορυφόρος μας αφορά ένα πείραμα, το οποίο είναι μια προσομοίωση για να βρούμε πιθανούς πλανήτες που ανήκουν στη ζώνη Goldilocks, δηλαδή να μπορούν να διατηρήσουν ζωή, και να αρχίσουμε να κάνουμε εικασίες και στην πράξη αργότερα για φυτικές καλλιέργειες σε άλλους πλανήτες. Η ομάδα από το Ηράκλειο Κρήτης είναι μία από τις τρεις μόλις ομάδες που επιλέχθηκαν από κορυφαία σχολεία 10 χωρών. Η τελική φάση θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του Ιουνίου στην πόλη Σάντα Κρούς της Πορτογαλίας.